οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Διότι πλέον υπάρχει μια κυβέρνηση με πολιτική βούληση. Καταιγιστικές εξελίξεις στον τομέα της πάταξης φοροδιαφυγής, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τα στοιχεία για 500.000 ύποπτες διεθνείς συναλλαγές Ελλήνων, παρέδωσε στην κυβέρνηση ο Ερβέ Φαλτσανή. Η επαφή Φαλτσανή με τον Μαξίμου έγινε μέσω του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, στις 17 Δεκεμβρίου, και ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο βρισκόταν στις Βρυξέλλες. Ο Μιχάλης Καλογύρου λαμβάνει εντολή από τον Αλέξη Τσίπρα να μεταβεί στο Παρίσι, όπου και έχει συνάντηση μαζί του σε μία καφετέρια επί 3,5 ώρες. Παραλαμβάνει τη λίστα, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια παραδίδεται στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίο. Η κυβέρνηση θα στηρίξει απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές, ηθικά, πολιτικά και υλικά, για να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους. Με εντολή του Πρωθυπουργού επανασυγκροτείται η Διπουργική Επιτροπή κατά της Διαφθοράς με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και με μέλη τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη, τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ, τον Γενικό Γραμματέα κατά της Διαφθοράς Γιώργο Βασιλιάδη, τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Μιχάλη Καλογύρου και τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτρη Τζανακόπουλο. Παράλληλα, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, επισπεύεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για την εθελούσια αποκάλυψη καταθέσεων. Θα φέρουμε κατά προτεραιότητα προς ψήφιση στη Βουλή το νέο έτος, το Γενάρη, προκειμένου να δώσουμε μία τελευταία ευκαιρία σε όσους στο παρελθόν απέκρυψαν έσοδα, μεταβιβάζοντάς τα σε τράπεζες του εξωτερικού, να τα εμφανίσουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αγωγές κατά ξένων τραπεζών που με οποιοδήποτε τρόπο συμμετείχαν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.